Εφορίας. Έχουμε όμω αρκετό δρόμο μπροστά μα στη μάχη με τον φωνικό ιό. Στην Κύπρο, η διασπορά των κρουσμάτων προκαλεί τεράστια ανησυχία. Και σήμερα τα αποτελέσματα είναι δυσάρεστα. Αυτή την ώρα να σα πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σύσκεψη του Προέδρου τη Δημοκρατία με την Επιδημιολογική Ομάδα. Συζητούν τα νέα περιοριστικά μέτρα. Θα μα ενημερώσει αναλυτικά η Νικόλη Κουνάφη που είναι μαζί μα. Νικόλα, να αρχίσουμε από τι ανακοινώσει του Υπουργείου Υγεία. Οι οποίε ε, είναι πολύ άσχημε ε, απόψε, Μιχάλη, καταρχά. Γνωστοποιήθηκαν πέντε θάνατοι. Ε, να, να τα δούμε yeah. αναλυτικά. Ε, ο ένα αφορά άντρα ηλικία 76 ετών με υποκείμενα νοσήματα που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατική Θεραπεία του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσία. Άλλοι δύο θάνατοι από το Νοσοκομείο Λεμεσού, συγκεκριμένα ένα άντρα ηλικία 84 ετών με υποκείμενα α, νοσήματα, ο οποίο μεταφέρθηκε από το γυροκομείο Κλιμέντιο τη Επαρχία Λευκοσία. Και ένα άντρα ηλικία 63 ετών, χωρί υποκείμενα νοσήματα, mm. ο οποίο μεταφέρθηκε από το Πολυδύναμο Κέντρο Κυπερούντα. Τα άλλα δύο αφορούν γυναίκε οι οποίε νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο, αναφορά στην Αμόχωστο δηλαδή. Μία γυναίκα ηλικία 92 ετών, με υποκείμενα νοσήματα και είχε μεταφερθεί από το Πολυδύναμο Κέντρο Περιστερώνα στην επαρχία Λευκοσία. Και γυναίκα ε, ηλικία 91 ετών, με mm. υποκείμενα νοσήματα επίση. Και μετά από μεταφορά τη από το γυροκομείο Παναγιά τη επαρχία Λεμεσού. Συνολικά δηλαδή καταγράφονται 68 θάνατοι με τελική αιτία την νόσο COVID-19 και δυστυχώ από τι 2 Δεκεμβρίου μέχρι και σήμερα ε, ανακοινώθηκαν 19 θάνατοι, δηλαδή σε ένα διάστημα μόλι μια εβδομάδα. Καθημερινά πλέον ανακοινώνονται οι θάνατοι Νικόλε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα κρούσματα. Είδαμε την κάρτα πριν από λίγο, να την επαναλάβουμε. Είναι στο σύνολο 10.910 εργαστηριακών εξετάσεων, όπου προέκυψαν 419 Uh, PCR test και άλλα 218 από τα rapid test. Να τα δούμε όμως αναλυτικά. Από τα σημερινά PCR έχουν επαληθευθεί uh, 212 rapid test των προηγούμενων ημερών. Όπως είδαμε έχουν ανακοινωθεί άλλα 218 uh, rapid test και αυτή τη στιγμή σε uh, νοσοκομεία νοσηλεύονται 115 πρόσωπα εκ των οποίων οι 21 uh, σε uh, κρίσιμη κατάσταση. Να δούμε πώς διαμορφώνεται όμως uh, Σήμερα ο χάρτη των δειγματοληψιών που διενεργήθηκαν πανκύπρια. Στην Λευκοσία προέκυψαν 74 περιστατικά, στην Λεμεσό 23, βλέπουμε και τον αριθμό των εργαστηριακών εξετάσεων, στην Λάρνακα 58, στην Πάφο 9 και στην Αμόχωστο 16. Πρέπει να σημειώσουμε κάτι ότι σήμερα είχαμε και τα πρώτα αποτελέσματα, α, Μιχάλη, από ιδιωτικά εργαστήρια που διενεργούν τι τις εξάσει και Αν κάποιο mm -hmm. θέλει να πάει από μόνος του να εξεταστεί, προέκυψαν από εκεί 38 ε, περιστατικά κοντά σε 700 ε, Είναι λογικό να από τη στιγμή που τα ιδιωτικά εργαστήρια διενεργούν αυτέ mm -hmm. τι εξετάσει, αν κάποιο νιώθει ότι είχε εκτεθεί σε κίνδυνο ή να πάθει κρούσματο και να περιμένει στις ουρές και έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει να εξεταστεί από μόνος του. Γι' αυτό το παρατηρούμε και αυτό τώρα.